Το πιο πρόσφατο στοιχείο απαξίωσης ήταν η αντιμετώπιση από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των αναισθησιολόγων του νοσοκομείου. Άλλα στοιχεία απαξίωσης είναι στην επίσκεψη της Υπουργού. Πέρα από τα ΜΑΤ που τη συνόδευαν ή ήταν προπομπός της, με ποιους συναντήθηκε? Μίλησε με τους επιστημονικούς φορείς του νοσοκομείου? Μίλησε με τους γιατρούς του νοσοκομείου? Κοιτάξτε, δεν περιμένω. Η αλήθεια είναι από ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει στην τύχη του το δημόσιο σύστημα υγείας την τελευταία τριετία. Ομολογώ ότι δεν περιμένω η απάντηση που θα έχω στην ερώτηση να δώσει λύσεις. Θα ήθελα περισσότερο να αναδείξω αυτήν την εγκατάλειψη και, αν το θέλετε, να αναδείξω και τις πλευρές των συζητήσεων που κάνουμε μια σειρά φορείς του χώρου, από την Πριτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Κοσμήτωρα της Ιατρικής Σχολής μέχρι τον Ιατρικό, τον Οδοντιατρικό, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο του Ηρακλείου, δηλαδή με φορείς που πραγματικά νοιάζονται είτε για την ιατρική εκπαίδευση είτε για την κατάσταση του συστήματος υγείας, και με τους εργαζόμενους των νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κλπ. Για να αναδείξω λοιπόν και πλευρές που από τις συζητήσεις μου αυτές και τις επαφές έχουν φανεί, έχουν ακουστεί πολλές και σοβαρές προτάσεις. Μα από ποια πλευρά και αν το πιάσεις, κύριε Ιγουμενίδη, νομίζω ότι είναι πάρα πολλές εκείνες οι φορές που τα θέματα της υγείας έχουν τεθεί και από εσάς τον ίδιο, και εσείς γιατρός είσαστε και διπεάρχης ήσασταν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έχετε πάρει απαντήσεις μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής σε όχι. Αυτά τα οποία... Ή μάλλον έχω πάρει απαντήσεις στη ζωή την εγκατάλειψη. Για παράδειγμα, ναι, προσπαθήσαμε το διάστημα που ήμασταν κυβέρνηση να φτιάξουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον αστικό ιστό της Ελλάδας. Δεν θα γενικευτώ την πρωτοβάθμια φροντίδα που την κατάστρεψε σε μια βραδιά ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός τότε της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, για να μην ξεχνιόμαστε. Φτιάξαμε κάποιες μονάδες υγείας. Πόσες άλλες μονάδες έφτιαξε η κυβέρνηση την τριετία που κυβερνά? Καμία. Τι έγινε με τις μονάδες που είχαμε θεσμοθετήσει, που είχαμε φτιάξει, που ξεκίνησαν να λειτουργούν? Σιγά σιγά. Αναφέρεστε πού? Στα ΤΟΜΗ, οικογενειακούς γιατρούς. Τις μονάδες υγείας που υπάρχουν στην πόλη του Ηρακλείου. Να. Πέρα από το ότι δεν έφτιαξε ούτε μία καινούρια, οι υπάρχουσες δομές ουσιαστικά αφήνονται με το προσωπικό τους χωρίς καμία μέρημνα. Ήδη έχει λιγοστέψει το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές και ουσιαστικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μαραζώνει η λειτουργία τους. Ζητήσαμε με βάση το χάρτη υγείας, όχι παραξενιές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να κρύβεται πίσω από την δημιουργία του Α ή του Β ιατρίου. Με βάση το χάρτη υγείας ζητήσαμε καινούργια ιατρία στη Βαγιονιά, στα Μάταλα, στις Στάβιες, για τα οποία δεν πήραμε ποτέ απάντηση, ούτε προφανώς έχουν θεσμοθετηθεί. Υπάρχοντα ιατρία, όχι μόνο οι τομείς στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά και περιφερειακά ιατρία έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους. Το ιατρείο της Γέρτζιανης, για παράδειγμα, ιατρείο σε μια περιοχή με μεγάλο πληθυσμό, που προβλέπεται να έχει δύο γιατρούς, ουδέποτε λειτουργήσε την τελευταία τριετία με δύο γιατρούς. Και όχι μόνο αυτό, ούτε καν ο ένας δεν είναι σταθερός. Με ό,τι άλλος γιατρός αναβδομάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην παρακολούθηση των ανθρώπων της περιοχής, στην παρακολούθηση των χρονίων πασχόντων της περιοχής, στις περιοχές ευθύνης του ιατρείου εννοώ. Μα υπάρχουν τόσες προκηρύξεις γιατρών, θα σας απαντήσουν, και δεν υπάρχει το ενδιαφέρον. Όχι, ακόμα γιατί και η προκήρυξη της θέσης του γιατρού δεν το πήραν το γιατρό και τον πήγαν αλλού. Έχω ζητήσει για αυτό το θέμα, για παράδειγμα, να συζητήσω και με τον νέο διοικητή της ΣΥΠΕ. Ακόμα δεν έχει κανονίσει το ραντεβού. Ελπίζω, ίσως να είναι αφορμή και η σημερινή μας συζήτηση, να έχω την ευχάριστη έκπληξη, πηγαίνοντας σήμερα στο γραφείο μου, να δεχτώ ότι το ραντεβού που έχει ορίσει η διοίκηση της ΥΠΕ. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι άλλα ιατρία, άλλες δομές, ΕΚΑΒ, για να έχουμε και ασφαλή και αξιοπρεπή προσέγγιση του έχοντος πρόβλημα στη μονάδα υγείας. Είτε αυτή είναι το περιφερειακό ιατρείο, είτε είναι κέντρο υγείας, είτε είναι νοσοκομείο. ΕΚΑΒ, για να λειτουργεί όπως πρέπει, θέλει πέντε, το κάθε ασθενοφόρο του κέντρου υγείας, πέντε άτομα, πέντε διασώστες, οδηγούς διασώστες, ανά κέντρο υγείας. Τους έχουμε? Έκαναν προσλήψεις τέτοιου προσωπικού? Δεν μπορεί να καλύψει μόνο το κέντρο υγείας. Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τομείς του ΕΚΑΒ. Στη Μάρθα, στις Αγίες Παρασκευές, στο Τιμπάκι κλπ. Λειτουργούνε? Καμία δεν θεσμοθέτησαν. Για καμία δεν πρόβλεψαν προσλήψεις. Υπάρχουν δομές
που υπολειτουργούν. Υπάρχουν τέτοιες σταθμοί του ΕΚΑΒΕΝΟ. Υπάρχουν δομές που υπάρχουν, όχι να τις φτιάξουμε, και μένουν αναξιοποιητές. Το ΙΚΑ της Χερσονήσου, ένα τεράστιο κτίριο όσο το νοσοκομείο της Ιεράπετρας έκταση, είναι κλειστό, και το ΕΚΑΒ της Χερσονήσου, του σταθμού της Εθνικής της Χερσονήσου, είναι στα 50 μέτρα από το κτίριο σε κοντέινερ. Και επιμένουν να μην το κάνουν έτσι. Υπάρχει η κατάσταση με τα νοσοκομεία. Υπάρχουν πανεπιστημιακές κλινικές με έναν πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου, νοσοκομείο περιφερειακό όπως και το Βενιζέλιο, που σηκώνει το βάρος και των νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, πανεπιστημιακές κλινικές με έναν ακαδημαϊκό. Είναι αυτολειτουργία. Φαρμακοποιοί. Σήκωσαν το. Είχα συνάντηση με το Φαρμακευτικό Σύλλογο του Ηρακλείου και θα προχωρήσουμε και σε άλλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις των θεμάτων που έθεσαν οι άνθρωποι. Τα φαρμακεία σήκωσαν το βάρος, σημαντικό βάρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Πώς τους ανταμείβει η κυβέρνηση, πώς κατοχυρώνει τη δουλειά τους. Ειδικά τα φαρμακεία του Ηρακλείου, θα έλεγα ότι κινήθηκαν με τέτοιο τρόπο, είχαν ενδεχομένως και τη δυνατότητα, ώστε τις ελλείψεις των φαρμάκων που είχαμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν τις ζήσαμε στο Ηράκλειο. Στην έκταση και στον βαθμό που τις ζήσαμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είχαν ένα στόκ η φαρμακαποθήκη του Ηρακλείου, των φαρμακοποιών δηλαδή, κλπ. Πώς στέκεται στα προβλήματα των φαρμακοποιών η κυβέρνηση. Και υπάρχουν κι άλλα. Ξέρετε, πέρα από αυτά που φαίνονται, τα βλέπει κανείς με το που θα προσεγγίσει το σύστημα υγείας. Κι άλλα. Να σας πω τελευταία είδηση. Ο άτυχος συμπολίτης μας που ήταν νεκρός της Αράδενας. Έτσι. Εγώ λοιπόν να σας θέσω ένα θέμα που προσπαθώ να δώσουμε μια νομική λύση και που ακόμα δεν υπάρχει. Μου το έθεσαν οι πυροσβέστες στη συνάντηση με την διοίκηση της πυροσβεστικής, το είχα αυτό το θέμα. Εκεί θα χρειαστεί να πάει γιατρός, θα χρειαστεί να πάει νοσηλευτής, σε ένα ατύχημα θα χρειαστεί να πάνε γιατροί και να πάνε διασώστες, θα πάνε πυροσβέστες, θα πάνε, μπορούν να μετακινηθούν με το ίδιο μέσο. Όχι, κυρία. Πώς με το ίδιο μέσο, δεν έχω καταλάβει. Τι θέλετε να πείτε. Άλλος πάει με το ελικόπτερο και άλλος πάει με το αυτοκίνητο. Και μέχρι να βρεθεί όλη η ομάδα στο πεδίο, υπάρχει πρόβλημα. Το να πάει ένα ελικόπτερο ή δύο δρομολόγια, λέω εγώ, για να πάει γρήγορα όλη την ομάδα διάσωσης, δεν υπάρχει νομική κάλυψη για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν κινείται σαν μια ενιαία ομάδα. Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο καθένας δηλαδή μεμονωμένα. Να συμφωνήσουν, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, είναι, αν μπω στις λεπτομέρειες. Συγγνώμη. Σε μια επιχείρηση η οποία στείνεται. Σταθείτε ένα λεπτό. Σε μια επιχείρηση η οποία στείνεται και εμάς μπορεί να μας φαίνεται εύκολη ή δύσκολη ή στα δικά μας τα αυτιά να ακούγεται εύκολη, γιατί ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια εμπειρία. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο που λέει ότι υπάρχει μία συνεννόηση μεταξύ ΕΚΑΒ, πυροσβεστικής, σε ανώτατο επίπεδο ή σε τοπικό επίπεδο. Ομολογώ, όχι, πρέπει να υπάρχει. Όχι, κάθε υπηρεσία μόνη της κινείται. Ομολογώ ότι και εγώ έπεσα από τα σύννεφα όταν το διαπίστωσα, γι' αυτό σας το λέω κιόλας, και προσπαθώ να δώσουμε, να υπάρξει μια θεσμοθέτηση, να μπορεί ένα μέσον, το πτυτικό μέσον ουσιαστικά μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση, να μετακινήσει όλη την ομάδα, έτσι ώστε το σύνολο των ανθρώπων που θα δράσουν στο πεδίο να είναι... Να πάει γρήγορα στο χώρο που πρέπει να δράσει. Και δεν υπάρχει αυτό το νομικό πλαίσιο. Άρα σε ένα ενδεχόμενο πρόβλημα κάποιος θα φανεί νομικά εκτεθειμένος αν παραβλέψει. Κατάλαβα. Καταλαβαίνετε. Κατάλαβα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον από αυτήν εδώ την κυβέρνηση είναι φωνή βόντος εταιρεία. Πείτε μου, πάρα πολύ απλά, ό,τι κάνατε κάνατε. Σαν κυβέρνηση ό,τι γίνεται το ζούμε, τελεία μέχρι εδώ. Αυτό το οποίο προτείνεται για να μπορέσει να προχωρήσει παρακάτω το πράγμα, τι είναι, κύριε Ιγουμενίδη? Γιατί το θέμα δεν είναι να ακούσω μόνο τη διαμαρτυρία, γιατί... το θέμα είναι να ακούσω πώς το αλλάζετε, ή αν, πώς το αλλάζετε, πώς το συνεχίζετε, πώς το διορθώνετε. Το κεντρικό μήνυμα που βγαίνει αυτή τη στιγμή είναι μακριά από το δημόσιο σύστημα. Παιδιά, δεν θα εξυπηρετηθείτε, θα ταλαιπωρηθείτε, θα καθυστερήσετε και δεν θα κάνετε τη δουλειά σας.
Καλά, αυτό είναι διαχρονικό. Αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει. Ναι, αλλά αυτό είναι διαχρονικό. Μια άλλη πολιτική. Μισό λεπτό. Ναι. Αυτό είναι διαχρονικό. Δεν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Και ούτε θέλω να μπω σε αυτή τη σύγκριση όταν ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί την ίδια καθυστέρηση που είχε, μπορεί να έχω σήμερα, είχα και τότε. Μπορεί να το βλέπω λίγο διαφορετικά. Δεν θέλω όμως να το βλέπω στενά πολιτικά, κύριε Γομενίδη. Θέλω να το βλέπω και στο κομμάτι της εξυπηρέτησης του πολίτη. Ακριβώς, μα το θέμα είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Εμείς θέλουμε, για να γίνουν πράξη ορισμένα πράγματα, καταρχήν θέλουν χρήματα. Δεν γίνονται αυτά με εκθέσεις ιδεών. Θέλουν χρήματα. Άρα το πρώτο είναι αύξηση των δαπανών στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μα αφού δεν έχουμε. Σημαίνει 6 δις παραπάνω για την υγεία. Αφού δεν έχουμε. Αυτά πρέπει να πάνε στην υγεία. Και από το ταμείο, από τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεύτερον, προσλήψεις προσωπικού. Δεν μπορείς να αφήσεις τις δομές υποστελεχωμένες. 20.000 προσλήψεις σχεδιάζουμε σε βάθος τριετίας. Δεν γίνεται. Χωρίς νοσηλευτές, χωρίς γιατρούς, δεν μπορείς να πας πουθενά. Υπάρχουν θέσεις κενές. Σας λέω να σας μεταφέρω λοιπόν τη σκέψη που κουβέντιασα με τον κοσμήτωρα της ιατρικής. Κενές θέσεις για ένα επιμελητή Β' ΕΣΥ προκήρυξε τις μισές από τις κενές θέσεις που έχουν μείνει για ένα χρονικό διάστημα ακάλυπτες, προκήρυξε τις σαν θέσεις επίκουρου καθηγητή. Κάποιος που έχει βρει δουλειά στο εξωτερικό, σαν επιμελητής Β' δεν έρχεται στην Ελλάδα, θα μπορούσε όμως να έρθει σαν καθηγητής ή στην προοπτική μιας ακαδημαϊκής προοπτικής. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να προκήρυξει θέσεις στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορείς να αφήνεις, όπως σας είπα, πανεπιστημιακές κλινικές με έναν ακαδημαϊκό και να θες να λειτουργήσεις και το πανεπιστήμιο και η ιατρική σχολή. Καταλαβαίνετε ότι είναι το ένα φέρνει το άλλο. Το βασικό πάντως είναι γενναία χρηματοδότηση, άνοιγμα προσλήψεων, μόνιμων προσλήψεων, όχι για ένα χρόνο. Δεν εγκαταλείπει ο άλλος μια καριέρα που χτίζει στο εξωτερικό ή μια καριέρα που χτίζει στον ιδιωτικό τομέα για να πάει για 3 μήνες. Καλά, για 5 αυτό, μήνες. Αυτό εδώ το κομμάτι είναι το πιο σημαντικό από όλα, διότι να σας πω κάτι, ναι. Ξεκίνησε από παλιά, το πήγαμε μέσω της κοινοφελούς εργασίας και βγήκε μετά με τους επικουρικούς και βγήκε μετά με αυτό όλες αυτές τις προκηρύξεις. Και να σας πω κάτι, όλη αυτή η ιστορία δημιούργησε ένα πολύ κακό προηγούμενο. Το λένε και οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα στα νοσοκομεία, ότι δεν μπορείς να φέρνεις τον άλλο να μένει 5 μήνες, 6 μήνες, 7 μήνες, 8 ή 12 που είναι η σύμβασή του, να μαθαίνει τη δουλειά και μετά να ξέρει τι γίνεται, να αποκτά την εμπειρία και στη συνέχεια να φέρνεις ένα καινούριο, διότι αυτό εδώ το πράγμα της πολιτικής του φύγε εσύ, έλα εσύ, που δεν είναι σημερινό φαινόμενο και το γνωρίζετε, έχει δημιουργήσει πραγματικά τα πολύ μεγάλα προβλήματα μέσα στο χώρο. Το λέτε πολύ καλά. Πολύ σωστά. Συμφωνώ δηλαδή μαζί σας σε αυτό που λέτε. Μόνιμες προσλήψεις λοιπόν. Μόνιμες προσλήψεις. Όχι συμβάσεις 8 μηνών, 9 μηνών ή άντε 2 χρόνων με παράταση της σύμβασης της πρώτης. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί και ο κάθε άνθρωπος προφανώς σπουδάζει, ασχολείται, κάνει γιατί τον ενδιαφέρει το κομμάτι που θέλει, ή διάφοροι επαγγελματίες της υγείας όλοι στο σύνολό τους, αλλά θέλει να ζήσει, να φτιάξει τη ζωή του. Δεν μπορεί να γίνεται η ζωή του με εξάμηνες συμβάσεις και να κρέμεται από αυτό το αν θα φτιάξει οικογένεια, το πού θα φτιάξει οικογένεια, το πού θα ζήσει και τι προοπτική θα δώσει στη ζωή του. Δεν μπορεί οι εξάμηνες συμβάσεις να δώσουν τέτοια προοπτική. Με αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει να δούμε ένα τέτοιο μήνυμα λοιπόν, ότι ναι, θα κινηθούμε για να φτιάξουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών. Λοιπόν, εγώ τα κρατάω όλα αυτά σαν παρατηρήσεις και με τις προτάσεις σας. Ούτως ή άλλως, Απρίλης Μαΐς κοντά το θέρος. Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής αυτή η επίκαιρη ερώτηση, κύριε Γουμενίδη. Έτσι, για να ακούσουμε και από εκείνους που θα σας απαντήσουν, δεν ξέρω αν θα είναι ο υπουργός, αν θα είναι η κυρία Γκάγκα κλπ. Δεν με έχουν ενημερώσει ή ο ένας ή ο άλλος. Ναι, ακριβώς. Να δούμε πραγματικά τι θα απαντήσουν σε αυτά τα οποία επισημαίνεται, γιατί δεν είναι κουβέντες απλά για να λέγονται και μια ερώτηση απλά για να λέγεται, είναι πράγματα τα οποία απασχολούν το χώρο της υγείας, διότι και είναι το απόσταγμα των προτάσεων όλων των φορέων με τους οποίους έχω συζητήσει. Δεν είναι δηλαδή μόνο προσωπικές απόψεις, να το πω έτσι. Είναι εντάξει. Άνθρωποι, σας είπα, από τον ιατρικό, τον οδοντιατρικό, τον φαρμακευτικό σύλλογο, την ιατρική σχολή.